και ξεκινάμε τον αγώνα. Πρώτος γύρος. Είχα μιλήσει με τους Βέλγους προσφάτως και μου λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει το Mark David. Το είχαν σίγουρο ότι ναι. Ο Mark David δεν χάνει με τίποτα. Σίγουρα, ο Mark David είναι ανθρώπινο αστέρι, έχει κάνει καλούς αγώνες. Και είναι σε πολύ καλή θέση στη λίστα της World Profi, από ό,τι έχω δει στην παγκόσμια λίστα. Βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο. Και δικαίως. Ένα ψηλό του πάρει. Αλλά όχι πιο πάνω από τον πάρει, τον Βασιλικό. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Ναι. Με βάση τη λίστα πάντα, έτσι. Θα δούμε τώρα λίστα, αν επαληθεύονται τα δεδομένα της λίστας. Ένα άλλο γύρο στο ψηλό. Είμαστε στον πρώτο γύρο αυτή τη στιγμή, έτσι. Γύρω, αυτά στιγμή, αυτά και λέμε στιγμή ότι είπα. Δοκιμάζει ο ένας τον άλλον ακόμα. Τον είχαμε δει το Mark David πολύ επιθετικό σε προηγούμενο αγώνα. Ναι, ναι. Στα προκριματικά του, ναι, του Champions League, για την ακρίβεια. Αλλά εδώ βλέπουμε ο Πάρης σχεδόν πολύ ωραίο στα χέρια. Ναι, αλλά αμέσως τον πιάνει ο Mark David το συνηθισμένο του παιχνίδι, το κόρα-κόρ, γονατιές. Οπό, αυτό είναι μια, κοίτα, μια πολύ ωραία φάση να γίνει, ναι, από τον Πάρη. Κάνει λάξιμα δεξί, βρίσκει αέρα και γυρίζει μετά με κλωτσιά. Γυριστή κλωτσιά. Το οποίο δεν το, ναι, δεν το βλέπεις που είσαι βαρέα-βάρη, δεν... Θύμιζα αυτήν την μεσαίων βαρών. Εδώ τα κόρακο. Και ο Πάρης σε γόνατα. Απολαύστε τον, έτσι. Είναι κάτι άξιο το... θαυμασμού. Να θες να δεις του full contact, να περνάει στα low kick και μετά από λίγο το βλέπουμε και να παίζει και τα e-box, να πάει στα γόνατα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικά η βάση όλων είναι το full contact. Αν το ξέρεις καλά το παιχνίδι εκεί, όλα τα άλλα έρχονται εύκολα. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Όπως είπε και ένας δημοσιογράφος πολύ γνωστός Γάλλος, ο Πάρης είναι τεχνίτης 100% και μπορεί να παίξει σε όλα τα στυλ. Πάλι ένα πολύ... Το ίδιο πράγμα, επαναλαμβάνω. Ναι. Και βρήκε και σόφα. Με το βρήκα, δηλαδή, για να μην τον αφήσει να πλησιάσει τον αντίπαλό του, εξαπολύει λάκτημα πισινό. Εδώ ένα ωραίο παρέ, χαρακτηριστικό του Πάρη Βασιλικού. Και όλο αυτό στον πρώτο γύρο, έτσι. Ξεκίνησε πολύ δυνατά. Πολύ καλά τα χέρια του Πάρη, βαριά τα χτυπήματα του. Ναι, ναι, ναι. Εδώ πάλι τα κόρακόρ, το ψήμα κάτω του θέν του Mark David. Δεν τον αφήνει όμως να κάνει παιχνίδι. Βλέπουμε ότι με αυτά τα γαλιάσματα, τα συνεχόμενα, του κλειδώνει. Κάπου καταστρέφει εδώ ένα γλίθρυμα. Το ίδιο ζητά να σκουπίσει τα γάντια. Μια αγερή κόντρα. Περάνε πάρα πολλά χτυπήματα. Βλέπουμε δηλαδή τη μέση απόσταση την ελέγχει απόλυτα, ναι, ο Πάρης. Όλα τα χτυπήματα που περνάνε, όλα βλέπουμε μπλοκάρει τα γόνατα του Πάρη. Δύο γόνατα του Πάρη βρήκαν πάνω στο καλάμι του Mark David. Μπλοκάρισε. Σίγουρα, ναι. Ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι του, τα εμπόξινγκ. Ο Βέλγος. Ωραίο μισό λάκτισμα, ένα ψηλό που βρήκε στόχο. Βλέπεις, και εδώ τι ωραία σέρι, είδαμε πόσα χτυπήματα. Είμαστε στο πέμπτο γύρο πλέον, Γιώργο, και βλέπουμε ότι πουλάρει ο Πάρης. Καταλαβαίνει ότι είναι μπροστά στα σημεία και μέσα στην Ολλανδία, σχεδόν στην έδρα του Βέλγου, έπρεπε, ναι, να δώσει κάτι παραπάνω. Γιατί είναι Benelux, είναι, έτσι θεωρείται. Βέβαια. Είναι στην ίδια περιοχή, έτσι. Η μισή... Μιλάνε και την γλώσσα, νομίζω. Οι συθεατές είναι Βέλγοι, αυτό και πουλάρι. Πιστεύω ότι είναι αισθητή όμως η διαφορά ανάμεσα στους δύο αθλητές. Πρέπει να έρθει πολλοί Βέλγοι με αυτοκίνητα. Σίγουρα, ναι. Ταξιδέψανε για να δουν αυτό το μάτι. Μια ώρα από τα σύνορα ήταν. Ναι. Στο Ρότερνταμ έγινε ο αγώνας για την ακρίβεια λίγο. Βλέπουμε στη γωνία τον Σογκάτο Καραίτη. Να πονάει συνέχεια, να χειροκροτά. Και τον Γρηγόρη τον Πιστικό επίσης. Ο Γρηγόρης που δεν λείπει από κανέναν αγώνα. Πραγματικά είναι συγκινητικός. Δεν έχει αφήσει κανέναν αγώνα να πάει χαμένος και ειδικότερα του Πάρη του Βασιλικού σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν είναι αυτός. Ο Γρηγόρης είναι κοντά, όπως βέβαια ο προπονητής του Σοκράτης. Εδώ βλέπουν συνέχεια ο Βέλγος αγκαλιάζει τον Πάρη. Κάπου εδώ το καμπανάκι λοιπόν. Και το τέλος του αγώνα. Σηκώνουν και οι δύο τα χέρια τους. Η υπεροχή του Πάρη όμως είναι σαφής. Σίγουρα, δεν υπάρχει. Άσχετα με το τι προσπαθεί να δείξει ο Βέλγος, νομίζω ήταν μια πολύ καθαρή νίκη του Πάρη. Είχε ένα συνεχές προβάδισμα και σταθερό μάλιστα. Champions League λοιπόν, τελικός, όλα έτοιμα για την απονομή του μεγάλου νικητού. Πάρη Βασιλικός λοιπόν και το πανηγυρίζει το...